χαρά και ζωντάνια μετέδωσαν σε κάθε γωνιά της Κρήτης οι 15.000 καρναβαλιστές που πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου, της πρωτεύουσας του καρναβαλιού της Κρήτης. Και βλέπουμε να πλησιάζουν η Νάτα και Φάτα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, το πάθος και τον ενθουσιασμό, η κεντρική παρέλαση του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού για το 2019 ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι από τον κόμβο Θεοτοκοπούλου, μετατρέποντας ουσιαστικά ολόκληρη την πόλη σε ένα τεράστιο πάρτι. Το κέφι είναι αστήρευτο. Μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι με αποκριάτικες στολές, έγιναν ένα στους κεντρικούς δρόμους, απολαμβάνοντας το υπερθέαμα. Οκτώ ομάδες, 15.000 καρναβαλιστές και 29 άρματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα αλλά και την πολιτική επικαιρότητα έκλεψαν την παράσταση. Περνάμε ωραία, έχουμε δώσει χρώμα, έχουμε ανοίξει τα φτερά μας. Είμαστε στο ρυθμό του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού και συνεχίζουμε ακάθεκτη, βλέπετε, 170 πιτσιρίκια. 300 παιδιά και μεγάλοι στο σύνολο. Και ένα υπέροχο άρμα όμως κατασκευασμένο με πολύ μεράκι και αγάπη. Την έναρξη της παρέλασης κήρυξε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα χειροκρότησε με ενθουσιασμό ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πρωτότυπα άρματα του φετινού καρναβαλιού, εμπνευσμένο από τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Κηρύσω την έναρξη της μεγαλειώδους παρέλασης και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και δύναμη. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το άρμα αναπαριστά ως λευκές περιστερές στον Δημαρχό Ρεθύμνου και τον συνυποψηφιό του κύριο Νίνο με φόντο τον έτερο διεκδικητή του Δήμου Θώμα Κερεμετζάκη. Έτσι πάμε στα δικά μας, στα δημοτικά. Σατηρίζουμε το Δήμο μας, βλέπουμε ένα άρμα με το Δημαρχείο και τους υποψήφιους δημάρχους για το 2019. Κάποιοι από αυτούς μοιάζουν, ίσως πάμε, μπορούμε να δούμε χρώματα, μπορούμε... Θέλουμε να χαρίσουμε ευτυχία, χαρά, κέφι σε όλους. Είναι υπόθεση οικογενειακή το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες συμμετοχές των παιδιών μετρούν από την κοιλιά της μανούλας τους. Η γνωστή παρουσιάστρια της Κρήτη TV και της εκπομπής Καλό Μεσημέρι, Ιωάννα Μαλέσκου, ο ηθοποιός, μοντέλο και παρουσιαστής Νίκος Αναδιώτης, ήταν φέτος οι παρουσιαστές του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού, που μετέδωσαν τον παλμό, το πάθος και τον ενθουσιασμό των καρναβαλιστών μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες. Το καρναβάλι για το Ρέθυμνο δεν είναι απλά ένα καρναβάλι, δεν είναι απλά μια αφορμή για να περάσουν όμορφα. Είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να ξεφαντώσουμε μέχρι αργά το βράδυ. Το καρναβάλι σημαίνει διασκέδαση και χαρά. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού ήταν η ANEC Lines και η Blue Star Ferries. Χορηγή επικοινωνίας η Κρήτη TV και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και έχετε ένα εκπληκτικό άρμα φτιάξει. Χειροποίητο, οικολογικά, ανακυκλώσιμα υλικά, πάντα με τα χεράκια μας και με το μεράκι μας. Αντιμετελούνται γενικότερα αναγέννηση, μεταμόρφωση και όλα αυτά. Έτσι είναι το καρναβάλι. Ναι, ακριβώς. Αναγεννά τον κόσμο. Φυσικά και μέσα σε μια δύσκολη περίοδο δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ένα νέο ξεκίνημα.